Είναι η ώρα που θα επιχειρήσει, λέτε, ο Ταγί Περντογάν να παραμερίσει το Κυπριακό από το γενικό κάδρο των Ελληνοτουρκικών, με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Βίλνιους. Νομίζω πρώτα απ' όλα πρέπει γενικώς να κρατάμε μικρό καλάθι για το ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, ώστε να μην απογοητευτούμε στην πορεία, διότι και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει με μεγάλες προσδοκίες και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μάλλον πήγαν προς το χειρότερο παρά προς το καλύτερο. Νομίζω ότι εκείνο που θέλει να κάνει ο κ. Ερντογάν είναι το αντίθετο, να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα στο καλάθι των ελληνοτουρκικών διαφορών, ώστε να μπορέσει να κερδίσει κάποια από αυτά. Ίσως το Κυπριακό να μην τον εξυπηρετεί και να το παραμερίζει, μεν, αλλά δεν πρόκειται να κάνει μια διαπραγμάτευση η οποία θα αφορά μόνο ένα ή δύο ζητήματα. Νομίζω ότι εκείνο που θα θελήσει θα είναι να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης στη λογική ενός ανατολίτικου παζαριού. Ζητάς 100, παίρνεις 10 και εν τέλει βγαίνεις κερδισμένος από αυτό το παζάρι. Αυτή νομίζω ότι είναι εν τέλει η στρατηγική του. Κύριε Κλάψη, πώς ακούτε αυτή την δήλωση που έκανε με την οποία απορρίπτει οποιαδήποτε επανέναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας? Λέει ότι δεν θα πάμε στις διαπραγματεύσεις αν δεν θεωρηθεί η τουρκική πλευρά ισότιμη με την κυπριακή. Δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό το έχει πει και το έχει ξαναπεί πολλές φορές και υπήρχε ως άποψη και πριν την εποχή του κ. Ερντογάν. Είναι η αλήθεια. Η Τουρκία θεωρεί ότι έχει λύσει το Κυπριακό με έναν τρόπο το 1974 με την εισβολή και τη συνεχιζόμενη επί σχεδόν 50 χρόνια κατοχή και δεν εννοεί να επαναχωρήσει από μια θέση η οποία προφανώς βρίσκεται σε αντίθεση με τη διεθνή νομιμότητα, με τις αποφάσεις των ΗΠΑ αλλά και με τη γενική αντίληψη της διεθνούς κοινότητας. Εκείνο που νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και νομίζω είναι και ενδεικτικό των προθέσεων αλλά και των αντιλήψεων του ανθρώπου και γενικότερα της ηθήνουσας τάξης στην Τουρκία είναι που περίπου λέει ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει άδικο και μόνο η Τουρκία έχει δίκιο. Δεδομένου ότι κανένας άλλος δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου παρά μόνο η Τουρκία και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης αναγνωρίζει τη νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση και το νόμιμο κυπριακό κράτος, δηλαδή την κυπριακή δημοκρατία. Το γεγονός επομένως ότι ο κ. Ερντογάν ουσιαστικά έρχεται σε ρήξη με την ίδια την διεθνή πραγματικότητα, δείχνει και πόσο είναι αδιάφορος για το τι σημαίνει διεθνές δίκαιο και τι σημαίνει διεθνής νομιμότητα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κλάψη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζετε, η στάση της ελληνικής πλευράς ποια πρέπει να είναι? Είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δηλώνει ανοιχτός, ακόμα και στην προοπτική, να βρούμε ένα δρόμο προς τη Χάγη με την Τουρκία. Βλέπετε να υπάρχει έδαφος για κάτι τέτοιο? Η άποψη ελληνική ότι πρέπει τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα, γιατί περί αυτού μιλάμε και σήμερα έχουμε προσθέσει και την ΑΟΣ που έτσι κι αλλιώς προέκυψε μετά το 1982 ως έννοια του διεθνούς δικαίου. Η άποψη της Ελλάδος ότι μπορεί να χρειαστεί να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι καινούργια, υπάρχει ήδη από το 1975. Ναι, αλλά και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά το 2019 και προκαλεί και μια αίσθηση γιατί ακολουθεί μια περίοδο πολύ ψηλής έντασης ρητορικής τουλάχιστον μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται όμως σε μια περίοδο που η ένταση αυτή κάπως καταλάγιασε, αρκετά καταλάγιασε το τελευταίο εξάμηνο. Συντελεί κατά τη γνώμη μου απομάκρυνση από πάγιες ελληνικές θέσεις που δεν αποκλείουν και το δικαστικό διακανονισμό. Νομίζω δε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει και ποια είναι και η στάση της Τουρκίας. Αν η Τουρκία πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη με την Ελλάδα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όχι τώρα, από το 1975 θα είχε συγκατανεύσει σε έναν δικαστικό διακανονισμό. Το γεγονός ότι το αρνείται επί σχεδόν 50 χρόνια δείχνει πως και εκείνη δεν αισθάνεται ισχυρή, δεν αισθάνεται ότι μπορεί δηλαδή να αποκομίσει εκείνα τα ωφέλη τα οποία κατά την άποψη την τουρκική πρέπει να υπάρχουν στην διαπραγμάτευση με την Ελλάδα. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι είναι εύκολο να φτάσουμε σε μια προσφυγή από κοινού στη Χάγη, γιατί όπως ξέρετε για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Πρέπει δηλαδή να υπογράψουμε ένα συνυποσχετικό που να διευκρινίζουμε ποια είναι η διαφορά και να την παραπέμπουμε στην δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε η Ελλάδα και η Τουρκία ποια είναι αυτή η διαφορά. Τι είναι δηλαδή εκείνο το οποίο καλούμε το Διεθνές Δικαστήριο να διευκρινίσει, να λάβει μια απόφαση επί ποιου ζητήματος. Νομίζω ότι η ελληνική θέση ότι μιλάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ είναι δύσκολο να αλλάξει, αλλά δεν βλέπω και πόσο εύκολο είναι η Τουρκία να μην προσπαθήσει να βάλει στο τραπέζι μια τέτοια διαπραγμάτευση και άλλα θέματα
που παραδοσιακά θέτει, όπως η αποστρατή οτικοποίηση των νησιών, ναι, όπως θέματα κυριαρχίας ακόμη επί νησιωτικών εδαφών κτλ. Ούτε αν έχουμε μια αυξημένη πίεση που φαίνεται να υπάρχει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε στις νέες συνθήκες που ο Ερντογάν φαίνεται να επιχειρεί μια, να το πω, δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνιμη ή αν είναι συγκυριακή επιστροφή προς τη Δύση. Μακάρι να συμβεί αυτό που λέτε. Μακάρι δηλαδή η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι τέτοια, ώστε η Τουρκία να δεχθεί την δικαστική διευθέτηση. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Μάλλον η πίεση θα είναι και προς τους δύο, βρείτε τα. Συνήθως. Σαφώς θα είναι. Αυτό όμως είναι παραδοσιακό, πάλι δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Όποτε υπάρχει ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, η αμερικανική παρέμβαση δεν γίνεται με σκοπό να αποδώσει το δίκαιο. Ούτε να πει ότι εκείνος φταίει και ο άλλος δεν φταίει. Αλλά γίνεται όπως είναι προφανές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Στην δεδομένη συγκυρία, ίσως να ασκήθηκε μια μεγαλύτερη πίεση στην τουρκική πλευρά, γιατί εκείνη είχε εμφανιστεί να είναι, ας πούμε, κάπως πιο απίθαρχη και να είχε απομακρυνθεί από τη Δυτική Συμμαχία εν μέρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. Άρα, ο διεθνής παράγοντας σταθερά θέλει μια χαλάρωση των ελληνοτουρκικών, στην ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κανείς δεν θέλει μια ρήξη της Ελλάδας με την Τουρκία. Από την άλλη, όμως, δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η πίεση μπορεί να είναι τόσο σημαντική, ώστε να οδηγήσει σε μια τελική διευθέτηση τουλάχιστον του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Κύριε Κλάψη, από τη μία, όπως το περιγράψετε και εσείς, έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος χθες είπε: «Μη γυρίζετε την πλάτη στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, αναγνωρίστε τη». Από την άλλη, έχουμε και τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά και τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών να κάνουν λόγο για τολμηρή ατζέντα, την οποία είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν και μάλιστα βάζοντας και τον όρο υποχωρήσεις στη συζήτηση, πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό σε επίπεδο τακτικής, πώς σας φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, όταν πάει κάποιος σε μια διαπραγμάτευση, αυτό είναι μια πάγια διπλωματική τακτική, μπαίνει σε διαπραγμάτευση στη λογική ότι θα γίνουν κάποιες υποχωρήσεις αμοιβές. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι αλλιώς δεν έχουμε διαπραγμάτευση, αλλιώς έχουμε την επιβολή των όρων της μιας πλευράς στην άλλη. Αν με ρωτάτε από πλευράς διαπραγματευτικής, εγώ δεν θα ξεκινούσα λέγοντας ότι θα κάνω υποχώρηση, θα ξεκινούσα λέγοντας ποια είναι η θέση μου και στην πορεία θα έβλεπα πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος όμως ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν σε μια κατεύθυνση που θα δώσει θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Μακάρι η Ελλάδα και η Τουρκία να λύσουν όλα τους τα προβλήματα. Μακάρι να βρεθούμε με έναν γείτονα ο οποίος θα είναι εξευρωπαϊσμένος, εκδικησμένος, δηλαδή θα δέχεται το διεθνές δίκαιο, θα δέχεται τα σύνορα, δεν θα κάνει παραβιάσεις στον εναέριο χώρο κ.ο.κ. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο που θα γινόταν πραγματικότητα για την Ελλάδα. Αλλά φοβάμαι ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το σημείο. Και περισσότερο βλέπω τις ελληνικές διακηρύξεις ως μια εκδήλωση καλής θέλησης για να την ακούσει περισσότερο ο διεθνής παράγοντας, για να εμφανιστούμε για να δηλαδή ότι εμείς δεν αρνούμε στο διάλογο, από θέση αρχής δεν αρνούμε στο διάλογο, παρά ως μια πραγματική προσδοκία ότι αυτό θα καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Κλάψη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η νέα επιχείρηση προσέγγισης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.